Αυτό είναι το LG Optimus L3, η οικονομική πρόταση της LG στα smartphones. Βέβαια, ο σχεδιασμός του δεν προδίδει καθόλου την κατηγορία στην οποία ανήκει. Πλαστικό πίσω μέρος με μια μεταλλική επιφάνεια. Πίσω έχει την αίσθηση του σαγρέ το πλαστικό. Η οθόνη του είναι 3,2 ιντσών, ανάλυσης 240x320 pixel. Επεξεργαστής μονοπύρινος στα 800 MHz, αρκετά καλός για οικονομικό smartphone, κανένα κόλλημα στην πλοήγηση των μενού. Η μνήμη RAM είναι 384 MB, 1 GB αποθηκευτικού χώρου με δυνατότητα επέκτασης με κάρτες microSD. Φωτογραφική μηχανή, δεν υπάρχει εμπρόστια για βίντεο κλήσεις. Στο πίσω μέρος έχουμε 3,2 MP φωτογραφική μηχανή. Δεν υπάρχει LED flash. Τρία βασικά κουμπιά, ένα φυσικό για επιστροφή στο κεντρικό μενού και δύο κουμπιά φωτιζόμενα αφής. Android Gingerbread, δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης σε νεότερο λειτουργικό σύστημα. Διαθέτει δέκτη GPS καθώς επίσης και δέκτη FM για ραδιόφωνο. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της συσκευής είναι η οθόνη της, καθώς η μικρή ανάλυση που έχει καθιστά τα γράμματα, τα πίξελ ευδιάκριτα ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Βέβαια, ο επεξεργαστής εξισορροπεί λίγο το μειονέκτημα αυτό, καθώς είναι υπεραρκετός για τη συσκευή αυτή. Κανένα κόλλημα στα μενού, κανένα κόλλημα στη φόρτωση στο σελίδων. Το scrolling απροβλημάτιστο, η αφή είναι πάρα πολύ ικανοποιητική για την κατηγορία της συσκευής. Βλέπετε εδώ και το γυροσκόπιο σε λειτουργία. Η εφαρμογή της κάμερας ανοίγει ταχύτατα, όπως βλέπετε. Η ποιότητα των φωτογραφιών είναι 3,2 MP. Η κάμερα όχι τόσο καλή VGA ποιότητα για βίντεο. Ρυθμίσεις έχουμε επιλογές για contrast, για ρυθμίσεις φωτεινότητας. Κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για νυχτερινές λήψεις, τοπίο, πορτρέτο κτλ. Να πούμε ότι το LG Optimus L3 κυκλοφορεί ήδη στην αγορά στα 120 ευρώ, αρκετά φθηνότερο ακόμα και από τα υπόλοιπα smartphone της κατηγορίας του. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του, το Wildfire S, κυκλοφορεί με 50-60 ευρώ πιο ακριβά, ενώ ο διάδοχος του Wildfire S, το Desire C, πρόκειται να κυκλοφορήσει στους επόμενους μήνες, θα έχει ακόμα πιο αυξημένη τιμή στα 239 ευρώ. Αυτό είναι το LG Optimus L3 με την κωδική ονομασία E400.